Λοιπόν, έχουμε και τον πρόεδρο του ΚΟΤ, τον κύριο Ανδρέα Μιχαηλίδη. Μια πολύ μεγάλη στιγμή σήμερα για την Κύπρο, τον κυπριακό αθλητισμό και τον μπάσκετ κατ' επέκταση. Πάρα πολύ μεγάλη και χαιρόμαστε αφάνταστα που συμμετέχουμε σε αυτή τη μεγάλη χαρά. Έχουμε συμβάλει ουσιαστικά στην ανάληψη αυτής της διοργάνωσης από την ΚΟΚ. Θέλω να συγχαρώ τον Ανδρέα Μουζουρίδη και τους συνεργάτες του στην Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας. Είναι μια πολύ μεγάλη διάκριση για την Κυπριακή Καλαθόσφαιρα αλλά και για τον αθλητισμό του τόπου μας και για τον ΚΟΑ, πρέπει να πω. Και συγχαρητήρια σε όλους. Εκείνο που μένει τώρα είναι να οργανωθούμε σωστά, θετικά, για να βγάλουμε μια καλή διοργάνωση. Έχετε βρεθεί κοντά στις τελευταίες πρόσφατες διοργανώσεις, μεγάλες διοργανώσεις που έχουν γίνει από την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης εδώ στην Κύπρο. Είδατε τα εύσημα που πήρε η Ομοσπονδία για τη διοργάνωση. Άρα θεωρούμε ότι πάνω σε αυτή τη βάση πιστεύουμε ότι έχουμε πολλές ελπίδες για να αναλάβουμε τον όμιλο. Ναι, αναμφισβήτητα. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό γιατί η ΚΟΚ έχει δώσει εξετάσεις και έχει γράψει πάρα πολύ καλά. Οπότε με αυτό το δεδομένο και με κάποιους φίλους που θα σπρώξουν την υποψηφιότητά μας, ελπίζω να το πετύχουμε. Μιλούσα πριν με τον κύριο Υπουργό και του είπα ότι αν αυτή η διοργάνωση, επειδή μιλάμε για μια τεράστια διοργάνωση πανευρωπαϊκού επίπεδου, μπορεί να δώσει το έναυσμα για να βοηθηθεί ο αθλητικός τουρισμός στην Κύπρο. Αυτό είναι δεδομένο και είμαι βέβαιος ότι το κράτος, η πολιτεία θα συνδράμει προς αυτή την κατεύθυνση γιατί είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση με πολύ κόσμο ο οποίος θα μεταφέρει έξω τα καλά του τόπου μας και ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, αγαπητέ μου φίλε, θα είναι εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή μας επιτυχία. Να είστε καλά, ευχαριστώ.